την Πανελλήνια Έκθεση, η οποία θεωρούμε και πιστεύουμε και ακούσαμε στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο που όλες οι επιχειρήσεις έχουν τα δικά τους τα προβλήματα. Θέλω να δώσω μεγάλο πολλά συγχαρητήρια. Καταρχάς τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Βασίλη τον Ανόπουλο, και το διοικητικό του συμβούλιο που αποφασίσανε σε αυτόν εδώ το χώρο το δικό μας, τον καταπληκτικό χώρο του Αλεξάνδριου Συνεδριακού Κέντρου, να στηθεί αυτή η πολύ ωραία η έκθεση. Συγχαρητήρια στους 190 εκθέτες στις δύσκολες εποχές με μεγάλες αντικσότητες. 190 εκθέτες ήρθαν εδώ και παρουσιάσανε τα πράγματά τους. Ευχόμαστε, πιστεύουμε, να κάνανε αρκετές και μεγάλες συμφωνίες, και αυτό ευχόμαστε σε κάθε έκθεση που θα γίνεται από εδώ και πέρα. Θέλω να δώσω σε όλους τα θερμά μου συγχαρητήρια, σε όλο το προσωπικό που ανακατεύτηκε, το Δήμο, εθελοντές. Πιστεύουμε και ευχόμαστε ότι αυτή η έκθεση θα συνεχιστεί το 2017. Βέβαια, πολλοί θα κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι μαζί για να μπορέσει να είναι πολύ πιο ποιοτική και ποσοτική, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται και περισσότερο από πέρσι. Και πάλι στο Δήμο Λουτρακίου Υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων, γιατί όπως υπόθηκε πριν από λίγο, έχουν γίνει ήδη σχετικές συζητήσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για του χρόνου. Ποτέ δεν πρέπει να επαναπάβασαι, ποτέ δεν πρέπει να κοιμάσαι. Πρέπει συνέχεια να σκέπτεσαι, να οραματίζεσαι και να μπορείς να δημιουργείς καινούργια δεδομένα, καινούργια πράγματα στο Δήμο μας αυτή τη στιγμή. Με αυτό το σκεπτικό, εσείς ζητήσατε από τον κύριο Ανόπουλο να επαναληφθεί η έκθεση Κορινθία 2017 τότε ξανά στο δικό σας Δήμο? Μια υπόσχεση που έχει δοθεί από τις δύο πλευρές και γραπτός ότι να γίνει η έκθεση αυτή για τα επόμενα 3 χρόνια, δηλαδή φέτος και σ' άλλα 2. Εμείς θα κάνουμε προσπάθεια να την διατηρήσουμε, όπως και να είναι το θέμα του επιμελητηρίου, να τη διατηρήσουμε εδώ και με την προσωπική μας βοήθεια να την αναβαθμίσουμε.